επιστροφή στην Ελλάδα, εμπειρία η Ολλανδία όπως και να έχει. Είχε ένα ρόλο σε μια ομάδα. Πώς είσαι τώρα, πώς αισθάνεσαι, τι κέρδισες και τι θέλεις να πει τις απόδειξες. Σίγουρα πάρα πολλές εμπειρίες από το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Γίνεσαι πιο έτοιμος, πιο δουλεμένος. Έμαθα πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Δουλεύουμε άλλη νοοτροπία έχουμε εκεί πέρα. Φυσικά και πάω έχει αρχίσει να αλλάζει. Έχει αλλάξει νοοτροπία εδώ και τα τελευταία χρόνια. Είναι πιο top το επίπεδο. Ξεκίνησα την προετοιμασία πολύ καλά τώρα με τον ευρωπονητή. Μια φιλοσοφία ευρωπονητής. Προσπαθεί να μας περάσει το δικό του τρόπο. Καθημερινά θα γινόμαστε... Θα προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτά που ζητάει. Θέλω να μας εξηγήσεις σε άλλη νοοτροπία, άλλη οργάνωση. Δηλαδή, τι παραπάνω μπορεί να έχει η ομάδα σου ή τώρα τι πεις στον Πάγκο που υπάρχει. Ναι, στον τον Πάγκο δεν μπορώ να πω ότι είδα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, πέρυσι πήρα εκεί πέρα σε Τούμπα, αλλά από η τέχνη και από την Καλαμαριά. Ίσως γι' αυτό μου φάνηκαν τόσο μεγάλες διαφορές. Τώρα που θα ξαναδώ στον ΠΑΟΚ, το είπα και πριν ότι έχει αλλάξει επίπεδο, δουλεύουμε πολύ πιο επαγγελματικά και είναι πολύ καλό αυτό, η ομάδα ανεβαίνει τα βακόρια. Ερώτηση γίνεται στον Μπέλκα, συνεχίζεται η σύνδεση, απλά ακούγεται από το βάθος. Σίγουρα όταν δίνουν όλοι το OK για έναν δανεισμό, ειδικά όταν είναι αυτός ο δανεισμός σε εξωτερικό, δεν θέλει μεγάλη σκέψη να αποφασίσεις. Για εκεί με σκοπό να δουλέψω, να γίνω καλύτερος, καθημερινά προσπαθούσα να βελτιώσω τις αδυναμίες μου. Πιστεύω πως αποκόμισα πάρα πολλές εμπειρίες, ήρθα δυνατότερος, με πείσμα σε όλο αυτό το κομμάτι. Και τώρα μπορώ να πω ότι νιώθω πολύ πιο έτοιμος από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Συνεχίζω την ερωτήση στον Μπέλκα. Απλά εμείς δεν τις ακούμε. Θα τις καταλάβω από τις απαντήσεις. Σίγουρα έχει μεγάλη ιστορία. Δεν το φόρησα πολύ πρόσφαση. Δεν το φόρησα πολύ μεγάλη πρόσφαση στην ομάδα. Όταν το πρωτοφόρησα στην αδότητα μου το έδωσε ο κ. Δόνης ήταν μεγάλη χαρά, αλλά δεν ήξερα την ευθύνη που έχει αυτό το νούμερο. Σίγουρα μετά από τόσα χρόνια νιώθω πλέον πιο έτοιμος. Θα δουλέψω και θα δουλεύω καθημερινά με το κεφάλι κάτω, ώστε να έρθει η στιγμή ξανά να το ξαναφορέσω. Σίγουρα χρειάζεται να δείξω πάνω τη στιγμή που με θέλω ότι είναι σημαντικό για την ομάδα. Δεν έχω γίνει κάποιες συζητήσεις. Είμαι εδώ πέρα, έχω άλλους 6 μήνες. Καθημερινά, όπως είπα και πριν, δουλεύω όσο πολύ μπορώ να βελτιώνομαι εγώ προσωπικά. Και από εκεί και πέρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Αυτή η ομάδα έχει μεγάλη πίεση για τον κόσμο και γενικά σαν ιστορία έχει πολύ μεγάλη πίεση. Σίγουρα τα παιδιά από τη στιγμή που άρχισαν τα κακά αποτελέσματα φάνηκε σε όλο τον κόσμο ότι τους έπεσε η ψυχολογία, ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του ποδόσφαιρου, να έχει ψυχολογία. Τη χάσανε τα παιδιά, προσπαθήσανε, ίσως πώς δεν καταφέρανε να ξαναποκτήσουν αυτή την ψυχολογία που τους έλειπε. Μην ξεκουράσανε για πολύ τώρα, αλλά το βλέπω... Είναι όλοι πιο επιδομένοι τώρα, πιο έτοιμοι, δεν δείχνουν πιο πολύ θέληση, πιο πολύ πάθος όλες τις προπονήσεις να γυρίσουν όλο αυτό το στοιχείο το οποίο τους έλειπε πέρσι. Και ελπίζω να το καταφέρουμε.
Πρώτο εξάμεινο τον κύριο Πασχέτη να χρησιμοποιήσει πιο πολύ ίσως από τον Σεντεφό, σαν δεκάρι, ή σαν οχτάρι του 4-3-3. Και στο δεύτερο εξάμεινο το που έφυγε και ήρθε ο άνθρωπο του Ριμπέρο, που με χρησιμοποιήσει πιο πολύ, με χρησιμοποιήσει πιο πολύ σαν εξτρέμ, αριστερό και δεξί, αλλά και σαν δεκάρι. Ναι, ήταν και μας τον εμείς που κάναμε την άμερη γραμμή. Αυτό που ζητά είναι το δώσω να έχουμε την κατοχή. Εμείς που δώσουμε κατοχής να δεν θέλουμε να διέχουμε την μπάλα και είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταφέρουμε να μην φοβόμαστε να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση όλοι από την άμυνα στην επίθεση. Να εμπιστευόμαστε στους συμπαίκτες και να τη δίνουμε την μπάλα και να είμαστε... να έχουμε εμείς την μπάλα, το πιο σημαντικό στον βάσο. Θέλει να έχουμε να περσάρουμε συνέχεια από αυτή η μπάλα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από το σύγχρονο που βάσο. Το transition που λέμε. Γενικά από αυτό μας περάσει την φιλοσοφία του και νομίζω ότι είναι φιλοσοφία σύγχρονο που βάσο. Σίγουρα δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστούμε, αλλά έχουμε ρευκαθώς δυναμική αυτή της ομάδας. Αλλά πιστεύω με την ποιότητα που έχει η δικιά μας ομάδα και με τη φιλοσοφία την κοινή προπονητή να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το στόχο και να προχωρήσουμε φυσικά κι άλλο στην διαδρομή. Ο στόχος είναι να πούμε πιο μήνυμα. Όχι, ακόμα δεν έχω κάνει καμία ζήτηση με καμία ομάδα. Φυσικά δεν ξέρω αν έχει συζητήσει ο ατζέντης μου για να έχει κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιες ομάδες. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω τίποτα, βρίσκομαι εδώ. Στις προπονήσεις, προπονούμε καθημερινά. Και περιμένω. Ο στόχος κάθε προπονητή είναι να αγωνίζει την ομάδα που βρίσκεται. Μέσα από τη δουλειά, μέσα από την σκληρή προπόνηση, να καταφέρει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα που βρίσκεται. Αυτός είναι και ο στόχος μου και ο στόχος κάθε προπονητή, πιστεύω. Στον πόνο. Αυτό όπως είπα και πριν, θέλω και θέλει. Θα μου το δείξω. Σίγουρα πέραν πολλές σκέψεις από το μυαλό, αλλά κάθε κομμάτι, κάθε πράγμα που γίνεται στη ζωή το βλέπω σαν θετικό, ότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Και ό,τι να γίνει, θα γίνει.